Ήταν ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό. Η ζωή στο μικρό δασάκι με τη λιμνούλα κυλούσε ήρεμα. Ο ήλιος έλουζε το νερό και όλα τα δέντρα και τα λουλούδια βρήκαν την ευκαιρία να καθρεφτιστούν. Ο χαρίλαος όμως, ένα από τα γατόψαρα της λίμνης, εκείνο το πρωί συμπεριφερόταν κάπως περίεργα. Πήγε ο σκεπτικός και άκεφος αυτός που όλες τις μέρες όργωνε το βυθό και αστειευόταν με όλα τα ψάρια που ζούσαν εκεί. Κατσούφης λοιπόν όπως ήταν, πότε χώνοντας τα μουστάκια του στην άμμο και πότε τεινάζοντα την τη ράχη του, μονολόγησε. Δεν είναι ζωή αυτή. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Κάθε μέρα να σκαλίζω και να καθαρίζω το βυθό. Πάντα εδώ σαν αν μπορούσα να είμαι κάποιος άλλος, να μπορούσα να βγαίνω και λίγο στη στεριά. Τότε, ναι, τότε θα ήμουν ευτυχισμένος. Και συνέχισε να πηγαίνω έρχεται με το κεφάλι σκεφτό. Τα λόγια αυτά τα μελαγχολικά τα άκουσε ο Φίβος, ο σοφός βάτραχος της λίμνης. Συνήθιζε να κάθεται σε ένα νούφαρο επάνω και να λέει γνωμικά και παροιμίες. «Αν είσαι και παπάς», με την αράδα σου θα πας. Όταν δε ήταν χορτάτος, απάγγελε στίχους της Ηλιάδας. Τραγούδισέ μου το θυμό, θέα, του αχιλλέα εκείνον τον ολέθριο. Έτσι λοιπόν, όταν άκουσε το χαρίλα, έσπευσε να του πει. Αγαπητέ χαρίλαε, θα μου επιτρέψεις να σου πω τη γνώμη μου και μετά να με ευχαριστήσεις αφού διαπιστώσεις πόσο δίκιο έχω. Πλανάσε αν πιστεύεις ότι το να είναι κάποιος αμφίβιο όπως εγώ, ζει ζωή χαρισάμενη. Κινδυνεύω και από τα ψάρια και από τα ζωάκια του δάσους. Ευτυχία δεν είναι να μπορεί κάποιος να ζει και μέσα στο νερό και έξω από αυτό. Να μπορεί να κολυμπάει το ίδιο καλά όσο και να περπατά. Ευτυχία είναι να μπορεί κάποιος να πετά. Ο Χαρίλαος άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. Συνέχισε, Φίβο. Πού θες να καταλήξεις. <Δινάς> Δες εκείνο το σπουργίτι, Χαρίλαε. Δες τι όμορφα που πετάει. Πόσο ελεύθερο και ευτυχισμένο είναι. Δες τι όμορφα που ζυγιάζει το κορμάκι του και αφήνεται στον άνεμο. Κάθε μέρα το ακούω να τη τυβίζει χαρούμενα. <Δινάς> Είπε ο Φίβος και κοιτώντας τον ουρανό άφησε να του ξεφύγει ένας αναστεναγμός. Ο Χαριλός τον άκουγε πολύ προσεκτικά και πριν προλάβει να του δώσει δίκιο, το σπουργίτη με ένα πέταγμα προσγειώθηκε κοντά τους. «Καλημερίζω τα φιλαράκια μου. Με λένε Σπύρο ή Σπυράκο ή Το τελευταίο είναι το επίσημο όνομά μου. Σας ακούω τόση ώρα να λέτε διάφορα «Απορώ με σένα φίβο που περνιέσαι και για γραμματιζούμενος». «Για ελάτε μια μέρα μαζί μου, για να δείτε πόσο ευτυχισμένος είμαι, όταν με κυνηγά κάποιο γεράκι να με χτυπήσει ή όταν παραμονεύει κάποια λεπού να με καταβροχθήσει. Και όταν χειμωνιάζει και το χιόνι σκεπάζει τα πάντα, εκεί να δεις ευτυχία που με δέρνει με το στομάχι άδειο. Εσύ τουλάχιστον φίβο, δεν θα έπρεπε να τα λες αυτά, γιατί μόλις πιάνουν τα κρύα πέφτεις για ύπνο. Χειμέριο ύπνο δεν το λέτε εσύ συμμορφωμένη. Ο Χαρίλαος κοίταξε το φίβο που ξεροκατάπινε, μη γνωρίζοντας τι να ανταπαντήσει. Ο Σπυρίδων είχε δίκιο. Αυτό που μόλις είχε περιγράψει δεν ήταν μια ευτυχισμένη ζωή. Το να μπορεί κάποιος να πετάει δεν τον κάνει πιο ευτυχισμένο. Ο Σπύρος συνέχισε φουσκώνοντας το λαιμό του από περηφάνεια. «Το βλέπετε εκείνο το ελάφι. Εκείνο είναι πραγματικά ευτυχισμένο. Ζει στο δάσος, στο πιο όμορφο μέρος της γης είναι πανέμορφο και αγαπητό το όλου. Και δεν το κυνηγάνε τα γεράκια. Ο Χαρίλαος και ο Φίβος έμειναν άφωνοι. Ο Σπύρος είχε δίκιο. Πώς δεν το είχαν καταλάβει τόσο καιρό. Το πιο ευτυχισμένο ζώο ήταν το ελάφι. Ο λόγος του σπουργητιού τους είχε συνεπάρει τόσο πολύ που δεν κατάλαβαν για πότε τους είχε πλησιάσει ο Αρίωνας το ελάφι για το οποίο συζητούσαν. Με γλυκό χαμόγελο και ευγένεια περισσή, ζήτησε να πάρει το λόγο. «Αγαπημένοι μου φίλοι, μου επιτρέπετε να πω κι εγώ τη γνώμη μου». Ο Χαρίλαος και ο Φίβος κούνησαν καταφατικά τα κεφάλια, περιμένοντας τα λόγια του Αρίωνα. «Συμπαθέστατε, Σπυρίδων, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι λάφη. Δεν είμαστε αγαπητοί από όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που μας κυνηγούν για το κρέας μας. Ξέρετε πόσο άγριο είναι αυτό. Άλλος είναι ο ευτυχέστερος σε αυτόν τον πλανήτη. Οι άλλοι τρεις συνομιλητές κοιτούσαν τον Αρίωνα με θαυμασμό και η σιωπή τους είχε απλωθεί σε όλη τη λίμνη. Το πιο ευτυχισμένο πλάσμα στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θέλει να πετάξει, ανεβαίνει σε ένα αεροπλάνο και πετά. Θέλει να κατέβει στο βυθό. Φοράει την ειδική στολή και μέχρι να πεις νερό είναι και όλα στο βυθό. Το χειμώνα έχει σπίτι ζεστό και ασφαλές. Το καλοκαίρι ταξιδεύει για διασκέδαση και όχι για να βρει τροφή. Και το κυριότερο δεν τον κυνηγά κανείς για το κρέας του. Ο Αρίωνας αποδείχθηκε ο σοφότερος όλων. Όλοι συμφώνησαν μαζί του, μα ένας γνώριμος ήχος τους διέκοψε. Ήταν βήματα και ομιλίες ανθρώπων. Αμέσως ο Αρίωνας έτρεξε και κρύφτηκε πίσω από ένα κορμό δέντρου, προσπαθώντας να μην τον προδώσουν τα κέρατά του. Ο Σπυράκος φτερούγησε δυνατά για να φτάσει γρήγορα στο πιο ψηλό κλαδί και χάριν του φτερώματός του έγινε αόρατος. Ο Φίβος με ένα μεγάλο σάλτο βούτυξε στη λίμνη ακολουθώντας το χαρίλαο που γνώριζε τα κατατόπια του βυθού καλύτερα από τον καθένα. Στην όχθη της λίμνης είχαν φτάσει δύο άντρες που μοιάζαν φίλοι από χρόνια και ήταν τόσο μελαγχολικοί. Τα λόγια τους έφτασαν στα αυτιά όλων των ζώων που συνωμοτικά κρυφάκουγαν. «Δεν είναι ζωή αυτή που ζούμε, Φρέντι», Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Μακριά από τη φύση και τις ομορφιές της. «Έχουμε ξεχάσει να ζούμε, Φρέντι. Έχουμε τα πάντα, μα δεν έχουμε τίποτα», είπε ο Τίτος. «Δίκιο έχεις. Μεγάλο δίκιο, Τίτο. Να ξέρεις πόσο ζηλεύω τα ζωάκια που ζουν εδώ στο δάσος με τη λίμνη. Πόσο ήρεμα και γαλήνια κιλάει η ζωή τους. Φαίνεται να μην έχουν τίποτα» κι όμως έχουν τα πάντα.